Ένταση επικράτησε στο χθες τον βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης μεταξύ των αντιδημάρχων Οικονομικών και Πρασίνου. Ο κ. Μαγκυρίδης, μάλιστα, σε δήλωσή του στο Top Channel, τόνισε πως η υπηρεσία των Οικονομικών βάζει τρικλοποδιές στην υπηρεσία του Πρασίνου. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια τοξικότητα μεταξύ των αντιδημαρχιών. Η τοξικότητα που επικρατεί μεταξύ των υπηρεσιών μας φέρνει στη δυσάρεστη θέση να ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο πράγματα που έπρεπε να λύσουν οι υπηρεσίες και αφού δεν μπορούν να τα λύσουν οι υπηρεσίες, να τα λύνουν οι αντιδήμαρχοι, δυστυχώς η τοξικότητα επικράτησε. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και ειδικά το Τμήμα Πρασίνου εγκαιρότατα κατέθεσε τις μελέτες που είναι άριστα τεκμηριωμένες, γιατί η γεωτεχνική και η γεωπόνη, ως γνωστόν του Δήμου Κοζάνης, είναι τέλειοι και πολύ καλοί επιστήμονες. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για ποιο λόγο η Οικονομική Υπηρεσία προσπαθεί, και το λέω φωναχτά, να βάζει τρικλοποδιές στο έργο της δικιάς μου υπηρεσίας. Αναρωτιέμαι ειλικρινά. Και δεν είναι μόνο το Πράσινο. Φτάσαμε τώρα 25 Ιουλίου και να συζητάμε να κάνουμε μια αλλαγή στην σύμβαση για να ανοίξουμε τα ρδιφτικά, που δεν είναι το θέμα, και το εξήγησα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι το θέμα να ανοιχτούν τα ρδιφτικά. Υπάρχουν πάρα πολλές ζημίες. Υπάρχουν σπασμένα μπέκ. Και χαριτολογώντας είπα ότι κάποιο site, επειδή το παρακολουθεί στενά φαίνεται, λέει δωρεάν πλήσιμο. Αυτό συμβαίνει στον κόμβο στο Κάμελοτ. Που σημαίνει ότι κάποια μπέκ είναι ή είναι σπασμένα ή δεν είναι ρυθμισμένα. Άρα πρέπει να πάει ένας τεχνικός που δεν έχουν γίνει ο Δήμος Κοζάνης, γι' αυτό και κάθε χρόνο ήθιστε να βγάζει δημοπρασίες για να έρχονται εξωτερικοί συνεργάτες για να κάνουν τις δουλειές αυτές. Εννοείται δεν υπάρχουν 14 άτομα στη δικιά μου υπηρεσία, στην Υπηρεσία Πρασίνου, γι' αυτό και είπα ότι δεν είναι ενημερωμένη η κυρία Αντιδήμαρχος, το είπα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η προσωπική μου σχέση με την Ελπίδα την Κουγιμζίδου είναι σχέση 35 ετών. Εγώ δεν θέλω να τη χαλάσω και δεν θα τη χαλάσω όσο περνάει από το χέρι μου. Γιατί είμαστε αντιδήμαρχοι που συνδιοικούμε το Δήμο Κοζάνης, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε. Πέρσι, αν θυμάστε καλά, πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο εξήρα την προσπάθεια της Ελπίδας της Κουγιμζίδου, σε αντίθεση με αυτήν που ποτέ δεν είπε κάτι καλό για μένα, είναι η διαφορά χαρακτήρων που υπάρχουν. Κύριε Μαγκυρίδη, κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κουγκάνη για την ερώτηση και τα κόμματα. Απάντηση δεν πήρα, θέλω να ακούσω αυτά. Ναι, ναι, και το υποσημειώνω και πάλι, απάντηση δεν πήρα, ναι. Γιατί παίρνοντας δύο κωδικούς από τη δικιά μου αντιδημαρχία, η κωδική αυτή πυροπροστασίας, και το είπα ότι καλός ο κύριος Δουγκαλής, θέλοντας να καλυφθεί, είναι υπεύθυνος πυροπροστασίας, υπεύθυνος αντιδήμαρχος, ήθελε να έχει κωδικούς ούτως ώστε να κάνει την πυροπροστασία έτσι όπως ορίζει ο νόμος. Αλλά οι δύο κωδικοί που του μεταφέρθηκαν, προφανώς δεν ήξερε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί. Οι δύο κωδικοί αφορούν στον καθαρισμό των αλυσιλίων, των περιαστικών αλυσιλίων, με τριμηνίτες, 5 άτομα τριμηνιτών, που μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές και τα λοιπά είναι μια τάξη περίπου 10.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, οι δύο αυτοί κωδικοί, περιβόητοι κωδικοί, υπάρχει έγγραφο δικό μου που στάλθηκε στον κύριο Αντιδήμαρχο, στο φίλο τον Γιώργο του Δουγκαλή, ότι από τη στιγμή που αυτοί οι κωδικοί πλέον δεν τους έχω εγώ, πρέπει να τους αναλάβεις εσύ, όπως και έχω στείλει έγγραφο και στον Δήμαρχο, να μεταθέσει και τις αρμοδιότητες στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Γι' αυτό και έκανα την ερώτηση, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ο Γιώργος Δουγκαλής δεν έχει ούτε το προσωπικό, αλλά ούτε και τις τεχνικές δυνατότητες να μπει στα αλυσίλια Άγιο Θωμά, Άγιο Σαράντα, Ξενία, στη Λευκόβηση, Άγια Μαρίνα. Είναι 50.000 παρκαρισμένα. Κατά τα άλλα, οι αριθμοί ευδημερούν.